εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αρή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα, Αρχιάγγελη και Αρχάγγελη, τιμή ευπρόδρομε, Αποστόλο και Δωδεκάς, όσοι οι μάρτυρες, Θεοφόροι, πατέρες, ημένες και διδάσκαλοι της Οικουμένης, πρεσβεύσατε το ελεήμονι Θεό, είναι αποτεσμάτων άφεση παράσκει τες ψυχές ημών. Όλοι μας. Ευλογήνωση Χριστέ, θα προσπαθήσω λοιπόν να σας διαβάσω όλα αυτά τα κεφάλαια
κεφάλαια μέσα από το κατά Ιωάννη. Θα έχετε προσέξει ότι το πρώτο Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτης είναι λίγο μεγάλο. Αυτό το Ευαγγέλιο θα προσπαθήσω να το ερμηνεύσω, να σας το μεταφέρω για να δείτε τι βιώνει οι μαθητέ, τι βιώνει ο Χριστός εκείνη τη στιγμή. Διότι ναι μεν το ακούμε τη Μεγάλη Πέμπτη στην Εκκλησία, αλλά κανένας ιεροκήρυκας, κανένας ιερέας δεν τολμά τη Μεγάλη Πέμπτη να αναλύσει όλο αυτό το Ευαγγέλιο, το οποίο είναι τόσα κεφάλαια. Είπε λοιπόν ο Κύριος, αφού έφυγε ο Ιούδας, τις εαυτού μαθητές, είπε λέει στους μαθητές του, «Νην εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου και ο Θεός εδοξάστη εν εαυτό». Τώρα λέει, δοξάστηκε ο Υιός του ανθρώπου, ο ίδιος ονομάζει τον εαυτό του Υιόν ανθρώπου, αλλού τον ονομάζει Υιόν Θεού. Και ο Θεός ενδοξάστη εν εαυτό. Γιατί μιλάει για δόξα? Διότι έρχεται και δοξάζεται ο Θεός Πατέρας, διότι ο Υιός ολοκληρώνει το έργο. Αυτό το οποίο είχε αναλάβει, το οποίο είναι η σωτηρία η δική μας. Η δική μας προσωπική σωτηρία του καθενός μας εξαρτάται από το όλο έργο του Ιησού που ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες με τη Σταύρωση, την Ανάσταση και την Ανάληψή. Και γι' αυτό λέει «εδοξάστη». Και ο Θεός εδοξάστη εν αυτό. Αλλά και ο Θεός, ο Πατέρας δοξάζει τον Υιό, αλλά και ο Υιός δοξάζει τον Πατέρα. Πώς τον δοξάζει ο Θεός τον Υιό? Ο Θεός τον Υιό τον δοξάζει, διότι αναστέλλεται ο Ιησούς και φεύγει εν δόξος. Και έτσι όλοι όσοι τον είχαν, ότι ήταν ένας απλός άνθρωπος, αυτή τη στιγμή διαψεύδονται, βλέπουν ότι απαντήθηκαν. Ή ο Θεός εδοξάστηκε εν εαυτό, και ο Θεός δοξάσει αυτόν εν εαυτό, και ευθύς δοξάσει αυτόν. Είναι ακριβώς αυτά τα λόγια τα οποία σας είπα. Αυτά τα λέει ο Χριστός, ότι ο Θεός θα τον δοξάσω και τον δοξάσω, γιατί επιτελώ και ολοκληρώνω το έργο, αλλά και αυτός θα τον δοξάσει με την ένδοξο Ανάσταση. Τεκμία έτη μικρόν με θυμόνινη, παιδιά μου τους λέει. Σκεφτείτε ότι είναι ένας φίλος, ένας αδελφός, ένας πατέρας, ο οποίος είναι τα τελευταία λόγια τα οποία λέει στα παιδιά, γιατί ξέρει ότι μετά από λίγο θα συλληφθεί και θα οδηγηθεί στο θάνατο. Παιδιά μου, λίγο ακόμα θα είμαι μαζί σας. Ζητήσατε και καθώς είπε ότι συνδέεις, ότι όπου εγώ υπάρχω, εμείς που δίδεστε ευθύν, και εμείς λέγω άρτη. Παιδιά μου, λέει, λίγο χρόνο θα με έχετε μαζί σας. Και όπως μου ζητήσατε και είπα και εγώ και στους Ιουδαίους, όπου εγώ πηγαίνω, εσείς δεν είμαστε ευθύν. Εγώ πηγαίνω προς τον Πατέρα, αλλά εσείς τώρα δεν μπορείτε εκεί να δείτε. Και εμείς βλέπω ακόμα, και ακόμα σε εσάς σας βλέπω, συμπληρώνω, εντολή καινή δίδομη ημί. Και τούτια εντολή σας δίνω. Μια εντολή που δεν είχε ακουστεί ξανά. Μια εντολή που δεν υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη. Καινή εντολή δίδομη ημί. Ποιος είσαι εσύ που δίνεις καινούργιες εντολές? Γνωρίζουμε ότι μόνο ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη μπορεί και δίνει εντολές, και έδωσε 10 εντολές στο Μωυσή. Εσύ ποιος είσαι Ιησού που δίνεις εντολές? Μα είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο ίδιος ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι ο ίδιος που έγινε άνθρωπος και έχει έρθει εν σαρκή, επάνω στη γη, και
και έλαβε το όνομα Ιησούς και έλαβε το όνομα Εμμανουήλ, που σημαίνει ότι ο Θεός περπατάει ανάμεσά μας. Έλαβε το όνομα Ιησούς, που σημαίνει και Σουά, που σημαίνει ότι ο Γιαχβέ σώζει. Διότι το όνομα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, το έχουμε ξαναπεί, είναι Γιαχβέ. Αλλά οι Εβραίοι ποτέ δεν τον αποκαλούσαν Γιαχβέ. Ού λείψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί ματέων. Δεν μπορείς να πιάσεις το όνομα του Θεού μάτια στο στόμα σου. Και γι' αυτό οι Εβραίοι δεν έπιαναν το όνομα του Ιησού. Και γι' αυτό υπάρχει μόνο τα σύμφωνα είναι γραμμένα στην Παλαιά Διαθήκη. Και από τα σύμφωνα προσθέτεις τα φωνήματα και από εκεί βγαίνει το όνομα Γιαχβέ. Είναι αυτό που οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, οι χιλιαστές, μας λένε ότι αυτή είναι το όνομα του Θεού, είναι η Ιεχωβά. Δεν είναι η Ιεχωβά. Γιαχβέ είναι το όνομα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Που στα ελληνικά σημαίνει, γιατί είναι μια εβραϊκή λέξη, στα ελληνικά σημαίνει «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός». Εγώ είμαι δηλαδή ο αληθινός Θεός. Αυτό σημαίνει και Θεέ. Άρα εμείς δεν είναι ανάγκη να μιλάμε εβραϊκά, γιατί δεν είμαστε Εβραίοι. Άρα το όνομα του Θεού είναι «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός». Αυτό σημαίνει λέξη και Θεέ. Και γι' αυτό και άλλη λέξη λέμε στα εβραϊκά πολλές φορές, το αμήν. Όταν λέμε μία πρόταση, λέμε πολλές φορές αμήν. Τι σημαίνει στα ελληνικά αμήν? Γέννητο, να γίνει αυτό που είπες. Επίσης, οι Εβραίοι διδάσκαλοι, τα διδάσκουν, λένε αμήν, αμήν, λέγω ημί. Αλήθεια, αλήθεια σας λέω. Εκεί το αμήν, πάλι εβραϊκή λέξη. Όταν είναι στο τέλος σημαίνει γέννητο, όταν είναι στην αρχή σημαίνει αλήθεια, αλήθεια σας λέω. Έτσι λοιπόν και το Γιαχβέ, το Αλληλούια. Είναι κανονικά Αλληλούια. Δεν είναι Αλληλούια που το λέμε εδώ στο ναό. Κανονικά ο ψάλτης πρέπει να λέει Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια. Αλλά επειδή δεν είμαστε Εβραίοι, το λέμε Αλληλούια, που σημαίνει το Αλληλούια, είναι Αλληλούια, ενείται τον Γιαχβέ. Ενείται τον Κύριο. Αυτό σημαίνει. Ενείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού. Άρα λοιπόν, ο Γιαχβέ είναι εκείνος που δίδει τις 10 εντολές στο Μωυσή. Αλλά να διαβάσουμε στην Καινή Διαθήκη ότι τελικά δεν έδωσε ο Πατέρας τις 10 εντολές, αλλά τις έδωσε ο Ιησούς. Γιατί ο Ιησούς είναι ένα με τον Πατέρα, ένα με τον Άγιο Πνεύμα. Είναι ο ίδιος Θεός. Ο Ιησούς είναι ο Γιαχβέ. Ο Γιαχβέ ο οποίος χωρίζεται στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Είναι τρία πρόσωπα. Γιαχβέ και ο Πατήρ, Γιαχβέ και ο Υιός, Γιαχβέ και το Πνεύμα του Άγιο. Κύριος ο Πατήρ, Κύριος ο Υιός, Κύριος και το Πνεύμα του Άγιο. Και γι' αυτό και στο πιστεύω λέμε, πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα, Παντοκράτορα. Και μετά τι λέμε, και εις έναν Κύριο Ιησού Χριστό. Και εις το Πνεύμα του Άγιο, το Κύριο, το Γιαχβέ. Και το Πνεύμα το Άγιο είναι ο ίδιος ο Γιαχβέ. Έτσι λοιπόν, για αυτόν τον λόγο, μπορεί ο ίδιος ο Χριστός και λέει «Και νυν εντολή, νέα εντολή σας δίνω». Το είχε ξαναπεί και παλαιότερα. Όταν έλεγε, όταν δίναστη και έλεγε «Ερέθη της αρχαίης, ου μη γεύση». Λέει και λέει στους προγόνους μας, λέει ο Χριστός, στους Εβραίους τους προγόνους μας, λέει και ου μη χεύσεις, εγώ δεν λέω.
χθε στο Μωυσή. Να γιατί εκπαιδευόντουσαν οι Εβραίοι. Γιατί όταν τον άκουγαν να λέει και ο Ιησούς, εγώ δεν λέγω ημί, εγώ όμως σας λέγω ότι πάσο βλέπουν γυναίκα προς το επιθυμίσε αυτήν, ήδη ενίκευσε την καρδία του. Εγώ λέει σας λέγω, όχι μόνο η πράξη είναι αμαρτία, αλλά και αν βλέπεις γυναίκα και σκέφτεται το μυαλό σου και την επιθυμείς, ήδη έχεις μοιχεύσει μέσα στην καρδιά σου. Προσθέτει. Και γι' αυτό ήρθε και είπε, ο κύρθον καταλύσε τον νόμο. Αλλά πληρώσε τον νόμο. Ήρθα να συμπληρώσω τον νόμο. Ποιος είσαι εσύ, νομοθέτης? Ναι, με αυτό που κάνει, αποδεικνύει και λέει στους Εβραίους, ναι, είμαι νομοθέτης. Εγώ είμαι ο νομοθέτης. Εγώ είμαι. Και γι' αυτό εδώ πέρα τους λέει λοιπόν, εντολή και νίκη σαν τη δομηνή. Και φυσικά οι Εβραίοι εκνευρίζονται. Γιατί καταλάβουν ότι ισοφάνιζε, θα λέμε, ισοβάθμιζε τον εαυτό του με τον Θεό Πατέρα. Και έβλεπαν οι Εβραίοι έναν άνθρωπο. Και σου λέει, είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να μας λέει και να δίνει εντολές και να λέει ότι εγώ σας δίνω καινούργιες εντολές οι οποίες συμπληρώνουν τον νόμο. Μπορεί στην Ελλάδα μέσα και σε οποιοδήποτε κράτος εκτός από την Βουλή κάποιος άλλος να νομοθετήσει. Μόνο η Βουλή μπορεί και νομοθετεί. Εάν βγει λοιπόν κάποιος και πει και βγάζει νέους νόμους και λέει δεν ισχύει αυτός ο νόμος έτσι όπως είναι. Τον συμπληρώνω εγώ και γίνεται έτσι. Θα το πούμε εμείς και εσύ τι είσαι. Η Βουλή των Ελλήνων. Ποιος νομίζεις ότι είσαι. Το ίδιο έλεγαν οι Εβραίοι. Ποιος νομίζεις ότι είσαι Ιησού. Τις 10 εντολές τις έδωσε ο Θεός στο Μωυσή. Εσύ ποιος είσαι. Δεν είσαι ο γιος της Μαρίας και του Ιωσήφ. Δεν είσαι ο μαραγκός. Γράμματα μη είναι μαθητικός. Δεν είσαι εσύ ούτε γράμματα. Δεν έμαθες. Πώς το ονομάς τώρα. Και εσύ λες όλα αυτά τα οποία λες. Να λοιπόν και τι λέει, σας δίνω εγώ καινούργια εντολή. Ποια είναι η εντολή, είναι να αγαπάτε αλλήλους. Γιατί λέει να αγαπάτε αλλήλους. Διότι στην Παλαιά Διαθήκη είχε πει ότι αν σου βγάλει το μάτι ο αδελφός σου, θα του βγάζεις και εσύ το δικό του για να το ξανακάνει. Φαινόταν πράξη, φαινόταν, προσέξτε τη λέξη που λέω, πράξη εκδικήσεως. Ενώ τώρα έρχεται και λέει, αγαπάτε αλλήλους. Στην Παλαιά Διαθήκη, νομίζω ότι κάπου αλλού το θα αναλύσει σε κάποια άλλη ομιλία, το οφθαλμό και οφθαλμό δεν ήταν εκδίκηση. Ήταν πάλι εντολή αγάπης, αλλά με άλλο τρόπο. Λοιπόν, δεν είναι τις ώρες να τα αναπτύξω. Είναι αγαπάτε αλλήλους καθώς ηγάπησα ημάς, είναι και εμείς αγαπάτε αλλήλους. Όπως εγώ παιδεκνία μου, παιδιά μου, όπως εγώ σας αγάπησα, έτσι θέλω κι εσείς να αγαπήσετε όλους τους υπολείπους. Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμείς μαθητές είστε. Μέσα από αυτή σας την πράξη θα καταλάβουν όλοι ότι είστε δικοί μαθητές. Εάν αγάπη έχετε να λύνεις, διότι θα ξεχωρίζετε εσείς, διότι ο ένας αγαπάει τον άλλον. Λέγει αυτό Σίμων Πέτρος, λέγει αυτό ο Σίμωνας, ο Πέτρος. Κύριε, πού υπάρχεις, Κύριε, πού πηγαίνεις, απεκρίθη αυτό ο Ιησούς, το απάντησε ο Ιησούς. Όπου εγώ υπάρχω, όπου εγώ πηγαίνω, ουδή να σένει, μην ακολουθήσει. Δεν μπορείς τώρα να με ακολουθήσεις, Πέτρο. Ύστερον δε, αργότερα, δε ακολουθήσεις μη. Θα με ακολουθήσεις. Θα περάσεις κι εσύ το μαρτύριο, Πέτρο, το οποίο πέρασε και εγώ και όλοι οι μαθητές.
διότι όλοι οι μαθητές πνοί του Ιωάννου, του ηγαπημένου μαθητού, πέθανε διαμαρτυρικού θανάτου. Όλοι οι μαθητές μαρτύρησαν πλην του Ιωάννη. Λέγει αυτό ο Πέτρος, «Κύριε, γιατί ουδή να με έτσι ακολουθήσεις εσύ άλλη, Κύριε, γιατί δεν μπορώ ακόμα τώρα να έρθω να σε ακολουθήσω εκεί που πηγαίνεις, την ψυχή μου υπέρ σου δίσω. Εγώ, Χριστέ μου, είμαι έτοιμος και την ψυχή μου να σου δώσω». Απεκρίθη αυτό ο Ιησούς, το απάντησε ο Ιησούς, «Την ψυχή σου υπέρ εμού δίσεις, την ψυχή σου είπες Πέτρο, τη ζωή σου δηλαδή, Πέτρο, είπε θα δώσει, είπες θα δώσεις για μένα, αμήν, αμήν, λέγω εσύ, αλήθεια, αλήθεια σου λέγω, ουμή αλέκτρο φωνήσει, έως σου απαρνήσει με κρίση». Πέτρο, λέει, εσύ λες θα δώσεις τη ζωή σου και θα πεθάνεις για μένα. Αχ, Πέτρο, δεν θα προλάβει να λαλήσει το αλέκτρο. Ο παιδινός δεν θα έχει ξημερώσει ακόμα, χαράματα θα είναι. Και ήδη μες στη νύχτα θα με αρνηθείς τρεις φορές, Πέτρο. Το άκουσαν οι μαθητές και ταράχθηκαν. Μη ταρασέστρο ημών η καρδία, μη ταράζεστε, παιδιά μου, τους λέει. Πιστεύετε εις τον Θεό και εις εμέ πιστεύετε. Πιστεύετε στον Θεό, συνεχίστε να έχετε πίστη στον Θεό και εις εμέ πιστεύετε. Συνταυτίζει τον εαυτό του με τον Θεό. Όποιος πιστεύει στον Θεό, σε μένα πιστεύει, γιατί εγώ είμαι ο Θεός. Εν οικία του Πατρός μου πολέμων έχει, εκεί όπου ζει ο Πατέρας μου, υπάρχουν πολλές κατοικίες για όλους σας. Οι δε μη ήμουν αν ημί, πολέμουμε ετοιμάσαι τόπον ημί. Αλλά σας λέγω, λέει, ότι ετοιμάζομαι, τη φεύγω για να προετοιμάσω τον τόπο εκεί που θα κάτσετε και θα μείνετε κι εσείς. Και αν πορευθώ και ετοιμάσω ημί τόπον, και αν πάω και ετοιμάσω ημί τον τόπο, πάλι έρχομαι, πάλι θα ξαναγυρίσω και παραλείψω με ημάς προς εαυτόν και θα έρθω να σας πάρω, παιδιά μου, για να είστε για πάντα μαζί μου. Είναι όπου είναι εγώ και εμείς είτε, ώστε όπου είμαι εγώ να είστε παιδιά μου και εσείς. Και όπου εγώ υπάρχω είδατε και που εγώ πηγαίνω γνωρίζετε και την οδόν είδατε και γνωρίζετε πλέον ποιος είναι ο δρόμος για να φτάσετε εκεί που εγώ πηγαίνω. Λέει αυτό ο Θωμάς, λέει ο Θωμάς, «Κύριε, που κοίτανε που υπάρχεις και πώς την άμεθα την οδόν είδαμε». «Κύριε», λέει, «δεν ξέρουμε που πας και πώς είναι δυνατόν πολύ περισσότερο να ξέρουμε ποιος είναι ο δρόμος που πρέπει να περπατήσουμε». Λέγει αυτό ο Ιησούς, λέγει, απαντά ο Ιησούς στον Θωμά, «Εγώ είμαι η οδός, εγώ είμαι ο δρόμος που πρέπει να περπατήσετε. Όποιος αποδεχτεί εμένα, αυτός είναι και ο δρόμος. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Εγώ είμαι η οδός, ο δρόμος. Εγώ είμαι και η αλήθεια, η μόνη αλήθεια. Δεν υπάρχει, αδέρφια μου, αλήθεια. Η αλήθεια, να το θυμίστε, είναι πρόσωπο, δεν είναι ιδέα». Η φιλοσοφία και όλοι οι φιλόσοφοι από τα αρχαία χρόνια, από τον Πλάτωνα και τον Σωκράτη, μέχρι και οι φιλοσοφούντες μέχρι σήμερα, αναζητούν τι είναι η αλήθεια. Θυμηθείτε και τον Πιλάτο, ο οποίος τον ερώτησε τον Χριστό, «Τι εσύ είναι η αλήθεια?» Και λέει ο Πιλάτος, μόλις τον ρώτησε, λέει το Ευαγγέλιο, «Εφέρος εξήλθεν». Δεν κάθισε ο
ανόητος ο Πιλάτος να ακούσει την απάντηση του Ιησού. Αυτό λοιπόν που ρωτάει ο Πιλάτος, το ρωτούν όλοι οι φιλόσοφοι μέχρι και σήμερα. Τι είναι η αλήθεια? Και βλέπετε η επιστήμη ερευνά και ξέρετε τι θα καταλήξει. Στο τέλος θα καταλήξουν όλοι σε ένα, ότι η αλήθεια είναι ο Χριστός, η αλήθεια είναι ο Θεός, η μόνη υπαρκτή αλήθεια, όλα τα άλλα είναι σαν ένα ψέμα. Το μόνο που θα καταλήξουν, θυμηθείτε το, θα καταλήξουν στο Χριστό, αδέρφια μου. Όλες οι έρευνες, ό,τι ερευνούν, ό,τι ψάχνουν να δουν, θα βρουν ότι η μόνη αλήθεια είναι ο Χριστός. Ακόμα και οι γιατροί ερευνούν ποια είναι η αλήθεια, πώς θα δώσουν ζωή στον άνθρωπο, πώς θα τον κρατήσουν στη ζωή, πώς θα κάνουν το έργο και ψάχνουν μέχρι όσο φαρμάκο, μέχρι που μέσα ενός, αλλά οι άνθρωποι τους πεθαίνουν, παιδιά. Τους πεθαίνουν. Το κρατούν με το ψυχόνο, τον κρατούν με τα βάρμακα, τον κρατούν με το ένα, τους φεύγει ο άνθρωπος στο τέλος. Γιατί δεν βρήκαν την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ο Χριστός. Γι' αυτό λέει κανένας παρακάτω, εγώ είμαι η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Και εγώ είμαι η ζωή. Και μάλιστα αλλού σε άλλο σημείο λέει, εγώ είμαι η αιώνιος ζωή. Εμείς που περιμένουμε να πάμε όταν κινηθούμε στον παράδεισο, εκεί που είναι η αιώνιος ζωή, που δεν υπάρχει θάνατος, αλλά εδώ μας λέει ότι η αιώνιος ζωή, η ζωή είναι ο ίδιος ο Χριστός. Άρα και πού θα πάμε, αδέρφια μου? Στην αγκαλιά του Χριστού. Και ενωμένοι μαζί του, όταν ενωθούμε μαζί του, μαζί με τον Χριστό, είμαστε ενωμένοι με τη ζωή. Ουκέτι κυριεύει πλέον ημάς ο θάνατος. Δεν θα μπορεί πλέον να έχει πάνω μας εξουσία ο θάνατος. Διότι θα είμαστε ενωμένοι τότε για πάντα με τη ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημίδια μου. Κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει τον Πατέρα μου, παρά μόνο αν πατήσει μέσα και αποδεχτεί εμένα. Ή ευνοκυταίνει και τον Πατέρα μου ευνοκυταία μου. Όποιος γνώρισε εμένα, έμαθε ποιος είναι και ο Πατέρας μου. Και απάρτη γινώσκεται αυτό και οράνεται αυτό. Και ακόμα τώρα όποιος είδε εμένα, είδε και τον Πατέρα μου. Λέει αυτό ο Φίλιππος, Κύριε δείξον ημίν τον Πατέρα και αρκεί ημίν. Κύριε, του λέει, δείξε μας ποιος είναι ο Πατέρας. Γιατί οι Εβραίοι πιστεύαν μόνο στον Θεό, Πατέρα τον οποίο, όπως είπαμε, αποκαλούσαν για Χβέ. Λέει αυτό ο Ιησούς, το σου τον χρόνο με θυμών ημίν και ούτε εκνοκάσαι με Φίλιππε. Φίλιππε, ρωτάς ποιος είναι ο Πατέρας, τόσο χρόνο είμαι ανάμεσά σας και δεν με αντελήθηκες σαν ακόμη. Ο αιωρακός εμέ, αιώρακε τον Πατέρα. Αυτός που είδε εμένα, είδε τον Πατέρα. Και πώς λέγεις, και πώς λοιπόν φίλοι δεν μου λέγεις, δείξον ημίν τον Πατέρα, δείξε μου τον Πατέρα. Ού πιστεύεις ότι εγώ είμαι το Πατρί και ο Πατήρ είναι μη εσύ? Δεν πιστεύεις, Φίλιππε, όλα αυτά που δίδασκα, ότι ο Πατέρας είναι μέσα σε μένα και εγώ είμαι μέσα στον Πατέρα? Τα ρήματα, εγώ λαλώ ημί, απεμαυτώ ουλαλού. Μη σας φαίνονται παράξενα αυτά που σας λέω, διότι αυτά τα οποία σας λέω δεν είναι λόγια δικά μου, αλλά είναι λόγια του Θεού Πατρός. Ο δε Πατήρ, ο δε Πατέρας μου, ο ενεμή μένου, ο οποίος μένει μέσα μου, αυτός ποιεί τα έργα, αυτός κάνει και όλα τα έργα. Πιστεύετε ότι εγώ είμαι το Πατρί, πιστέψτε το. Έχετε εμπιστοσύνη ότι εγώ είμαι μέσα στο Πατέρα και ο Πατήρ ενεμή εστί και ο Πατέρας μου είναι μέσα σε μένα και εγώ μέσα σε αυτόν. Είδε μη, εάν όχι για τα έργα αυτά, πιστεύετε μη. Από τα έργα τα οποία έχω κάνει, να το πιστέψετε. Αμήν λέγω ημίν, αλήθεια σας λέγω να ξέρετε, ο πιστεύει σε μένα, όποιος πιστεύει σε μένα, τα έργα
αργό ποιό κακίνος ποιήσει. Αλήθεια σε λέω, όποιος πιστέψει σε μένα, τα έργα τα οποία κάνω, τα θαύματα τα οποία κάνω, και εκείνος θα μπορεί να τα κάνει. Και μίξω να μου τον ποιήσει. Και πολύ περισσότερα θα μπορεί να κάνει. Άρα λοιπόν, αδέρφια μου, έχουμε τη δύναμη, όσοι πιστεύουμε στον Ιησού, να κάνουμε τα έργα τα οποία εκείνος εκτίμησε. Μπορούμε τυφλούς να κάνουμε να αναβλέψουν. Μπορούμε να κάνουμε λουμπούς να μιλήσουν. Μπορούμε να κάνουμε ανάπηρους να περπατήσουν. Μπορούμε νεκρούς να αναστήσουμε. Και μίσο να τον μπορούμε να κάνουμε. Αυτό μας λέει ο Χριστός μας. Αρκεί να το πιστεύουμε. Και αν το έχουμε αυτό τη δύναμη, οι χριστιανοί, πολύ περισσότερο αυτή η δύναμη εδόθηκε στους ιερείς. Και μίσο να μου τον πείσει ότι εγώ προς τον Πατέρα μου πορεύομαι και ό,τι αναδείστε το ονοματί μου, τούτο ποιήσω ή να δοξαστεί ο Πατήρ εν το Υιό. Ότι εγώ πηγαίνω προς τον Πατέρα μου και να ξέρετε όλοι σας ότι ό,τι μου ζητήσετε στο όνομα του Πατέρα μου, εγώ τούτο θα το κάνω για να δοξάζεται ο Πατέρας μου μέσω εμένα. Εάν διεκτήσετε εν το ονοματί μου εγώ πίσω, ό,τι και να μου ζητήσετε, εν το ονοματί μου, εν το ονοματί Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, εγώ τούτο πίσω, εγώ αυτό θα σας το κάνω. Εάν με αγαπάτε, τα σεντολά σα σε εμά στηρίξατε. Εάν πραγματικά η καρδιά σα με αγαπά, σα παρακαλώ, τηρήστε τι εντολέ μου. Και εγώ ερωτήσω τον Πατέρα και εγώ θα παρακαλέσω τότε τον Πατέρα μου. Και άλλο μου παράκλει τον δώσει ή να μένει με θυμόνι στον αιώνα το πνεύμα τη αληθεία. Ο κόσμο σου δίνεται λαβή, ότι ου θεωρεί αυτό, ουδέν γνώσκει αυτό. Εάν με αγαπάτε, τηρήσετε τις εντολές μου και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα στείλει όταν φύγω άλλον παράκλητο. Ο ένας παράκλητος είμαι εγώ, θα σας στείλει τώρα άλλον παράκλητο. Γιατί λέγεται παράκλητος? Διότι είναι εκείνος που ηκετεύει, που παρακαλεί. Άλλον παράκλητο δώσει εμεί, θα σας στείλει άλλον παράκλητο. Και θα μείνει αυτός, εγώ φεύγω, αλλά εκείνος θα μείνει στον αιώνα. Λέει ότι φεύγει, αλλά δεν φεύγει. Διότι ιδού εγώ ημί με θυμών, πάσα στα σημαίνα στη ζωή σας. Εγώ θα μένω ο Χριστός, ως Θεός για πάντα, ανάμεσά σας. Θα στείλω λοιπόν άλλο, το πνεύμα της αληθείας, το πνεύμα, το τρίτο πνεύμα, βασιλεύ ουράνιε, παράπητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο κόσμος σου δίνεται δηλαδή, το οποίο ο κόσμος και όσοι έχουν κοσμικό φρόνημα, αυτοί δεν θα μπορέσουν να το πάρουν ποτέ επάνω τους. Ότι ου θεωρεί αυτό που δεν γνώσκει αυτό, ούτε το γνωρίζει, αλλά ούτε και μπορεί να το δει. Εμείς δεν γνώσκεται αυτό, εσείς όμως το γνωρίζετε, ότι παροιμήν μένει και ενημήν έστε, ότι μένει μαζί σας και εσείς μένετε μαζί με αυτό. Ου καθίσω ημάς ορφανούς, μη στεναχωριέστε παιδιά μου, δεν θα σας αφήσω ορφανούς παρότι φεύγω. Έρχομαι προς ημάς, θα έρθω πάλι, έτσι μικρό και ο κόσμος με μπουκέτη θεωρεί, λίγο ακόμα και ο κόσμος δεν θα μπορέσει να με δει. Εμείς δε θεωρείτε με ότι εγώ ζω και εμείς ζήσετε. Εσείς όμως θα μπορείτε να με βλέπετε, διότι εγώ ζω και εσείς θα ζήσετε. Εν εκείνη τη ημέρα γνώσεστε εμείς ότι εγώ εν το πατρί μου και εμείς εν εμή, καγώ εν εμή. Εκείνη την ημέρα, εν εκείνη την ημέρα θα γνωρίζετε εσείς ότι εγώ είμαι στον Πατέρα μου, αλλά και εσείς είστε μαζί μου και εγώ είμαι μαζί σας. Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με. Αυτός που λέει ότι με αγαπά και ότι πιστεύει σε μένα, θα τον καταλάβω, διότι θα εφαρμόζει τις εντολές μου. Ο αγαπών με
αυτός που πραγματικά με αγαπά θα εφαρμόσει τις εντολές μου. Άρα αδέρφια μου, όταν λέμε αγαπάμε τον Χριστό και ζούμε κατά τον δικό μας τρόπο, ζούμε όπως εμείς θέλουμε, όχι σύμφωνα με τις εντολές του Θεού, αλλά όπως εμείς αποφασίσουμε, πώς μπορούμε και λέμε ότι πιστεύουμε στον Θεό, πώς μπορούμε και λέμε ότι αγαπάμε στον Θεό, πώς λέμε ότι αγαπάμε τον Ιησού μας, όταν εμείς ζούμε όχι σύμφωνα με τις εντολές του. Ο αγαπώμε αυτός που με αγαπά, αγαπηθήσετε υπό τον Πατρό σου, θα αγαπηθεί και από τον Πατέρα μου. Και εγώ αγαπήσω αυτόν, και εγώ θα τον αγαπήσω αυτόν, και εμφανίσω αυτόν εμ' αυτόν, και εγώ θα του φανερωθώ σε αυτόν. Λέγει αυτό ο Ιούδας, λέγει σε αυτόν ο Ιούδας τότε, ούχο Ισκαριώτης, γιατί είχε πει ο Ισκαριώτης, αλλά είναι ο αδελφόθεος Ιούδας. Κύριε, τι γέρνουνε, ότι μη μένεις εμφανίζει σε αυτόν και ουχή τον κόσμο. Τι είναι, Κύριε, αυτό που είπες, ότι θα εμφανιστεί σε εμάς, αλλά όχι στον υπόλοιπο κόσμο? Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε αυτό. Εάν τι σε αγαπάμε, το απάντησε ο Ιησούς και του είπε, εάν κάποιος με αγαπά, τον λόγο μου τηρήσει, τα λόγια μου θα τα τηρήσει. Και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν, και ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει αυτόν. Και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονή παρ' αυτόν πίσω με. Και θα έρθω και εγώ και ο πατέρας μου και το Πνεύμα του Άγιο. Θα έρθουμε σε αυτόν. Θα κατέβουμε και θα εκποιήσουμε μόνιμη μέσα στην καρδιά του. Θα πραγματοποιήσουμε μόνιμη κατοικία μέσα στην καρδιά του. Αυτό σημαίνει μονή. Εάν της αγαπάμε τον λόγο μου τηρήσει και ο πατήρου μου, ελευσόμεθα και μονή παραυτοποιήσουμε. Ο μη αγαπώμε, αυτός που δεν με αγαπά, τους λόγους μου που τηρεί. Ακούστε τους λέει, αυτός που δεν με αγαπά, δεν ακούει τα δικά μου λόγια. Αυτός θα κάνει το δικό του. Αυτός που εκείνος θέλει. Και ο λόγος αν ακούεται, ουκέστη είναι εμός. Τα λόγια αυτά που σας λέω, δεν είναι λόγια δικά μου, αλλά του παίρνει σαν τόσο με Πατρός, αλλά είναι λόγια του Πατέρα μου που μου είπε να σας πω. Ταύτα λελάδι θα γίνει παρημιγμένο. Ταύτα όλα σας τα είπα τόσο καιρό μένοντας μαζί σας. Ο δε παράκτητος, το Πνεύμα το Άγιο, ο δε παράκτητος το άλλο πρόσωπο, το Πνεύμα το Άγιο, ο πέμψη ο πατήρε το ονόματι μου, το οποίο θα στείλει ο πατέρας εν το ονόματι μου, εκείνος ημάς διδάξει. Εκείνος θα σας διδάξει πάντα, θα σας δώσει να καταλάβετε όλα όσα σας έχω πει μέχρι τώρα. Διότι ο Χριστός δίδασκε, αλλά πολλά δεν μπόρεσαν να τα καταλάβουν. Και γι' αυτό, ενώ δίδαξε ολόκληρη την αλήθεια ο Χριστός, σιγά σιγά η αλήθεια που καλύπτεται, ενώ μας την έδωσε όλοι και εμείς δεν ήμασταν ικανοί να την αντιληφθούμε όλη την αλήθεια, και γι' αυτό το Πνεύμα το Άγιο, μετά που ήρθε στους μαθητές, αρχίζαν και κηρύτανε. Και μετά, όταν δημιουργήθηκαν άλλα προβλήματα στην Εκκλησία, πάλι το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην Οικουμενική Σύνοδο, το λαλήσαν για τον προφητό, εφώτιζε τους Αγίους και έδινε τον δρόμο της αλήθειας. Αυτή την οποία είχε διδάξει ήδη ο Ιησούς από τότε. Αλλά δεν μπορούσαμε να την αντιληφθούμε. Και θα σας τα θυμίζει τότε και υπομνήσει η μην, εμάς πάντα είναι. Και θα σας θυμίζει ότι όλα τα ήδη σας τα είχα πει. Ειρήνη αυτή η μνήμη. Ειρήνη αφήνω στις καρδιές σας. Ειρήνη τη μνήμη δίδωμη μνήμη. Τη δική μου ειρήνη. Άρα υπάρχει μια άλλη ειρήνη που μιλάει ο κόσμος. Μια άλλη ειρήνη για την οποία μιλάει ο κόσμος. Μια άλλη ειρήνη που μιλάει ο κόσμος. Ο Χριστός μας δίνει τη δική του ειρήνη. Μην ταραζέστο ημών η καρδία, μην δέρνει διάλο. Μην ταραζέστο, μην ταράζετε η καρδιά σας, μήτε να δηλιάσετε από όσα θα γίνουν και θα δείτε παρακάτω. Σου λέει, ακούσατε ότι εγώ είπα ημίν, ακούσατε ότι εγώ είπα υπάρχω και έρχομαι προς εμάς, ότι εγώ πηγαίνω και ξαναέρχομαι. Ή αγαπάτε με, εάν πραγματικά με αγαπάτε, εχαρείτε αν ότι ήμουν πορεύομαι προς τον Πατέρα μου. Έπρεπε να χαρείτε εάν με αγαπάτε που σας είπα ότι πορεύομαι προς τον Πατέρα μου. Ότι ο πατήρ μου μίσον μου εστί, διότι ο πατέρας μου, ο
ως άνθρωπος που είμαι τώρα είναι μεγαλύτερος. Όχι ως Θεός, διότι αυτό το παίρνουν οι μάρτυρες, οι ψευδομάρτυρες του Ιακωβά, οι χιλιαστές και λένε, βλέπετε πώς είναι ίσως με τον Πατέρα, πώς είναι ο ίδιος ο Διαφέ, αφού εδώ λέει ότι ο Πατήρ μου πίσω του εστί, ότι ο Πατέρας μου είναι πολύ μεγαλύτερός μου. Ναι, ως άνθρωπος ομιλεί ο Χριστός αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό σου λέει ότι ο Πατήρ μου μίζον μου εσύ. Ενώ προηγουμένως έλεγε ο Πατήρ είναι εμεί και εγώ εδώ, Πατρί, ταύτισε τον εαυτό με τον Θεό Πατέρα. Τώρα όμως δεν τον ταυτίζει, γιατί λέει είναι μεγαλύτερό σου. Γιατί μου ομιλεί σαν άνθρωπο. Και μην ήρθα ή πριν γενέστε, και εγώ σας τα είπα όλα αυτά πριν γίνουν, είναι όταν γίνετε πιστέψετε, ώστε όταν όλα γίνουν, εσείς να μου έχετε πραγματική εμπιστοσύνη, να μου συνεχίζετε να πιστεύετε και να με εμπιστεύεστε. Ουκέντε πολλά να λύσω με θυμόν, δεν θα σας πω άλλα τώρα. Έρχεται γάρο του κόσμου του άφων, διότι σε λίγο έρχονται αυτοί που θα με συλλάβουν, τους οποίους διοικεί ο άρχοντας του κόσμου τούτου. Έρχεται ο διάβολος, έρχεται ο αιώς φόρος. Και εν εμεί ουκέχει ουδέν, και σε μένα δεν πρόκειται να μου βρουν τίποτα, να με ενοχοποιήσουν. Δεν θα βρει τίποτα επάνω μου ο διάβολος. Εδώ μας μιλάει ο Χριστός. Και για την ώρα της εξόδου της ψυχής μας, είδατε πρώτα δεν είμαστε εξομολογημένοι, όταν η ψυχή μας δεν είναι καθαρή, θα επιτεθούν όπως σας είπα οι δαίμονες και θα ζητούν την ψυχή μας και θα μας λένε έχεις κάνει εκείνο, έχεις κάνει το άλλο, έχεις κάνει το άλλο. Έρχεται ο άλλος του κόσμου. Έρχεται, λέει, τον βλέπω. Αλλά δεν θα βρει τίποτα σε μένα, καμία αμαρτία, ώστε να με ενοχοποιήσει. Αλλά είναι απλό ο κόσμος ότι αγαπώ τον Πατέρα μου. Αλλά για να καταλάβει ο κόσμος ότι εγώ αγαπώ τον Πατέρα και καθώς είναι τη Λατίνη ο Πατήρ που το πει και όπως μου έδωσε το λί, έτσι κάνω. Εγύρισε, σηκωθείτε, άκου με ενεδέχτε, σηκωθείτε, φεύγουμε από εδώ. Εγώ είμαι η άμπελος, η ευθυνή. Εγώ είμαι το αμπέλι, το αληθινό. Και ο Πατήρ μου ο Γεωργός εστί. Και ο Πατέρας μου ο Γεωργός που το φύτεψε. Παν κλίμα εν εμήν υφέρω καρπών έργει αυτό. Κάθε κομμάτι κλαδιού, απ' την κλιματαριά, εγώ είμαι κλιματαριά και κάθε κομμάτι, κάθε κλαδί που δεν κάνει καρπό, έρχεται ο Πατέρας μου και θα το κόψει. Και παν καρπών φέρω και κάθε κομμάτι που φέρει καρπό, κάθε κλαδί, καθαίνει αυτό, θα το καθαρίσει, θα το περιποιηθεί. Είναι απλήρω να καρπών φέρει, ώστε να φέρει περισσότερους πνευματικούς καρπούς. Ήδη εμείς καθαροί είστε, ήδη εσείς παιδιά μου τους λέει, είστε καθαροί. Δια το λόγο μου το λελάδικα εμείς, για τους λόγους τους οποίους σας είπα. Μείνατε με μη, μείνατε μαζί μου, καγώ εμείς. Γιατί ο Χριστός λέει, μείνατε με μη, καγώ εμείς. Γιατί βλέπει δύο λόγους, ότι πολλοί θα ξεφύγουν στο μέλλον, θα ξεφύγουν από την αληθινή πίστη. Μείνατε μαζί μου, όπως ξέφυγε ο Πάπας, που ήταν πατριάρχης της Ορθοδοξίας. Οι Πάπες ήταν κάποτε Ορθόδοξοι, ήταν το πρώτο Πατριαρχείο. Πρώτο ήταν της Ρώμης, δεύτερο η Κωνσταντινούπολη, τρίτο η Αλεξάνδρεια, τέταρτο η Αντιόχεια, πέμπτο τα Ιεροσόλυμα. Κι όμως το πρώτο Πατριαρχείο ξέπεσε και έγινε αιρετικό. Μείνατε με μη, λέει, καθώ έγινε, βλέπει ότι τα πρόβατα θα διασκορπιστούν και θα πλανηθούν από το διάβολο. Αλλά βλέπει και κάτι άλλο, ότι την ώρα της Σταυρώσεως θα τον εγκαταλείψουν. Δεν θα μείνει κανένας κοντά. Μείνατε με μη, μείνετε μαζί μου, καγώ εν εμή. Και πράγματι αδελφοί, στις δύσκολες ώρες της ζωής μας, όταν κινδυνεύουμε, πόσοι μένουν μαζί μας παρακαλώ. Ανάψτε αν θέλετε το προτελευταίο φως. Πόσοι μένουν αδελφοί μου μαζί μας, την ώρα που κινδυνεύουμε.
Και για παράδειγμα αναφέρω δύο ονόματα, έτσι θα αναφέρω. Αναφέρω το όνομα του γέροντα Εφραίμ, που όταν εκκινδύνευσε και μπήκε φυλακή, πόσοι έμειναν μαζί, πόσοι υπουργοί, επίσκοποι και δεσποτάδες ήταν κοντά του, και μόλις εκκινδύνευσε, μόλις οι τηλεοράσεις, οι δημοσιογράφοι, οι εισαγγελείς πέσανε πάνω του, όλοι οι φίλοι θα δίκανε. Δεύτερο όνομα, και αυτό που είναι φυλακισμένοι μέσα, Τσοχατζόπουλος, Λαβρεντιάδης και άλλοι, δεν είχαν φίλους αυτοί. Πού είναι οι φίλοι τους? Τώρα όλοι κάνουν ότι κανέναν δεν γνωρίζουν. Βλέπετε ότι όταν έρχεται η δύσκολη στιγμή, πάντες με εγκατέλει μόνο ο Ιησούς Χριστός. Όλοι θα με καταλήψετε, το είπε και ο Παύλος. Ακόμα και ο Δημάσιος ο Παύλος με εγκατέλειψε ανταπίστα στον Ιεώνα. Ένας μαθητής του που ήταν κοντά του, ο Δημάσιος, με εγκατέλειψε, λέει ο Παύλος, γιατί αγάπησε την κοσμική ζωή ξανά και έφυγε από κοντά μου. Μείνατε ενεμή, καγώ ενεμή, ευλήθη έξω ως το κλίμα και εάν μη της μείνει, ομένων ενεμή, καγώ εναυτό. Καθώς το κλίμα ού δίνατε καρπον φέρει να φέρει, καθώς το κλαρί δεν δίνατε από μόνο του να φέρει καρπον, εάν μείνει μόνο του χωρίς το αντέλει, χωρίς το κορμό, έτσι ούτω και εμείς, εάν μείνετε μη μείνετε, έτσι και εσείς, αν δεν μείνετε ενωμένοι μαζί, δεν μπορείτε να φέρετε καρπούς. Εγώ είμαι άμπελος, εγώ είμαι κλιματαριά, εμείς είστε τα κλαριά, τους λέει ο Χριστός. Ο μέλλον είναι μη, καγώ είναι αυτό. Όποιος μένει μαζί μου, θα μείνω μαζί του. Και ούτως φέρει καρπούς πολύ. Και αυτός θα φέρει πολλούς, πολλούς καρπούς. Ότι χωρίς εμένα, ουδήναστε φίλου, ναι. Να το γνωρίζετε. Ότι χωρίς εμένα, δεν θα μπορείτε τίποτα να κάνετε στη ζωή σας. Όποιος τολμήσει να κάνει κάτι, χωρίς τη δική μου παρουσία, στο τέλος θα γκρεμίζεται. Εάν μη της μείνει ενεμή, όποιος μείνει μαζί μου, ευλήθη έξω ως το κλίμα και ξηράνει. Και συνάπτωσε να φτάσει στο περιβάλλον σου και κλείνει. Όποιος δεν μένει μαζί μου, αυτός τελικά είναι σαν τις μανταγιές, τις οποίες τα παίρνει στα κλαδιά και τα πετάς και τα κες. Εάν μείνετε ενεμή και τα λύματά μου είναι η μη μείνει, ο εάν θέλετε ετήσετε και γεννήσετε. Όποιος μείνει μαζί μου, αυτά τα οποία θα μου ζητάτε, εγώ θα σας τα πραγματοποιώ. Εν τούτο εδοξάστηκε ο πατήρ μου, από αυτό εδοξάστηκε ο πατήρ μου. Δοξάζετε ή να καρπών πολύ φέρετε, να φέρετε πολλούς καρπούς και γενέστε εμείς μαθητέ και να μείνετε για πάντα και να είστε μαθητέ μου. Καθώς αγάπησέ με ο πατήρ, όπως εμένα αγάπησε ο πατέρας μου, καθώς αγάπησα εμάς, να ξέρετε ότι έτσι αγάπησα και εγώ εσάς. Μείνατε η αγάπη τη εμή, μείνατε στη δική μου αγάπη. Ακούστε τον Ιησού να μας παρακαλεί και να μας λέει ότι όπως με αγάπησε ο Πατέρας μου, έτσι αγάπησα και εγώ εσάς. Σας παρακαλώ, μείνατε τη αγάπη τη εμή, μείνατε κοντά μου και δώστε μου την αγάπη σας, όπως σας αγάπησα και εγώ. Εάν τις εντολάς μου τηρήσετε, εάν τηρείτε τις εντολές μου, μενείτε τη αγάπη μου, τότε είστε μέσα στην αγάπη μου. Καθώς εγώ τις εντολάς του Πατρός μου δεν τήρηκα, καθώς και εγώ τήρησα όλες τις εντολές του Πατέρα μου και μένω αυτού εν τη αγάπη και γι' αυτό είναι ο αγαπημένος μου Υιός. Τα αυτά λελάδικα είναι, όλα αυτά σας τα είπα, είναι η χαρά η εμή, εν ημή μήνη και η χαρά η μόνη πληρωθεί. Όλα αυτά σας τα είπα για να γεμίσετε από χαρά και να είστε πληρωμένοι από χαρά. Αυτή είναι η εντολή εμεί, αυτή είναι η δική μου η εντολή. Ή να αγαπάτε αλλήλους καθώς αγάπησα εμάς, να αγαπάτε όλο τον κόσμο όπως εγώ αγάπησα εσάς. Μίζω να τάφτης αγάπη ουδής έχει.
κανένας δεν έχει τόση μεγάλη αγάπη ή να δεις την ψυχή να φωθεί υπέρ των φίλων αυτού. Κανένας δεν έχει τέτοια αγάπη σαν αυτή που σας δίνω εγώ, ο οποίος εγώ θυσιάζω τη ζωή μου για τους φίλους μου. Βρείτε μου έναν φίλο σας, ο οποίος θυσιάζεται για εσάς. Φίλος, όχι μάνα ή πατέρας. Βρείτε μου έναν φίλο σας. Εμείς φίλοι μου εστέ και εσείς όλοι είστε οι δικοί μου φίλοι, λέει ο Ιησούς. Μιαν πείτε όσα εγώ εντέλω με εμεί, εάν εφαρμόζετε ώστε όλα όσα εγώ σας κήρυξα. Ουκέτη ημάς λέω δούλους, εγώ δεν θα σας ξαναπώ ποτέ δούλους, όπως σας λένε οι άρχοντες και σας συμπεριφέρονται σαν να είστε σκλάβοι και υπόδομοι ότι ο δούλος που κείδεται πήγε αυτό ο Κύριος, διότι ο δούλος δεν ξέρει ούτε καν τι σκέφτεται να του κάνει ο Κύριος, όπως εμείς αδέρφια μου δεν ξέρουμε τι σκέφτονται γιατί οι Κύριοι και μας έχουν υποκατοχή και βρισκόμαστε υπό δουλεία. Είμαστε ήδη τα φίλους, εγώ όμως σας λέω φίλους, ότι πάντα ήκουσα παρά του Πατρός μου, όσα εγώ ξέρω και ήκουσα παρά του Πατρός μου, εγνώρισα ήδη. Σας τα είπα όλα, δεν κράτησα μυστικό όπως κρατάνε οι Κύριοι. Ούχι εμείς με εξελέξαστε, αλλά εγώ εξελεξάμιν ημάς και έδικα ημάς ή να εμείς υπάρχετε και καρπόν θέλετε και ο καρπός ημών μένει, ότι αν αγαπήσετε τον Πατέρα το όνομα τι μου το είμαι. Δεν με διαλέξατε εσείς. Ορίστε. Δεν διαλέξατε εμείς τον Ιησού. Όχι. Μα. Δεν πήγαμε εμείς κοντά. Όχι μας λέει. Εγώ έδιαλέξα εμάς. Αυτός μας έβαλε αδέλφια μου τον πόθο και την αγάπη να πάμε κοντά του. Και εμείς είπαμε το ναι, όπως ακριβώς έγινε και στη Μαριά, η οποία γέννησε τον Ιησού. Τι της είπε ο Άγγελος Κυρίου? Της είπε ότι θα μείνεις έγκυος εκ Πνεύματος Αγίου και θα γεννήσεις τον Μεσσία. Θα μπορούσε εκείνη να πει ευχαριστώ, δεν θέλω. Αυτός την διάλεξε για να την κάνει μάνα. Έτσι διαλέγει και τη δική μας καρδιά για να μας κάνει αγαπημένους του μαθητές, να μας κάνει δικούς του φίλους, για να πληρωθεί η καρδιά μας από χαρά, από ειρήνη, από πίστη, να γίνουμε ένα μαζί και να ενωθούμε μαζί, ώστε όπου αυτός είναι, εκεί να είμαστε και εμείς. Και γι' αυτό λέει, δεν με διαλέξατε εσείς τελικά. Εγώ διάλεξα εσάς. Εγώ διάλεξα την δική σας καρδιά και έβαλα την αγάπη μέσα στην καρδιά σας και σας έσπρωξα να με αγαπήσετε. Ώστε και έφυγα εις εσάς ή να εμείς υπάρχετε και καρπού φέρετε για να φέρετε πνευματικούς καρπούς. Και ο καρπός θα φέρετε μένει, έτσι ώστε ό,τι αν ζητάτε από τον Πατέρα μου στο όνομά μου θα σας το δίνει. Ταύτα εν τέλω είναι, αυτά σας λέω, είναι αγαπάτε αλλήλους. Κοιτάτε πόσο επιμένει στον αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Ή ο κόσμος ημάς μισεί, να ξέρετε, εάν ο κόσμος επειδή με αγαπάτε σας μισεί και δεν σας θέλει, μην ξεχνάτε, γινώσκετε ότι εμέν πρώτον ημών με μίσηκε. Πρώτα μίσησε εμένα και γι' αυτό μίσηκε εσάς. Ή εκ του κόσμου είτε, αν ήσασταν εκ του κόσμου και ήσασταν κοσμικοί, ο κόσμος αν το ίδιο με φίλοι, θα σας αγαπούσε ο κόσμος και θα ήσασταν ένα μαζί. Ότι δε εκ του κόσμου ούκεστε, αλλά επειδή εσείς δεν προέρχεστε από τον κόσμο, αλλά εγώ εξελεξάμιν ημάς εκ του κόσμου, αλλά εγώ σας διάλεξα μέσα από όλο τον κόσμο και γίνατε δικοί μου, δια τούτο τώρα μισή ημάς ο κόσμος. Μνημονεύετε, μην ξεχάσετε του λόγου που είπων ημί, μην ξεχάσετε τα λόγια που σας είπα. Ουκέστη δούλος μίσον του Κύριου αυτού.
Δεν υπάρχει δούλος που είναι ανώτερος του Κυρίου του. Ή με δίωξαν και εμάς διώξωσι. Ή το λόγο μου εκκλήρησαν και τον ημέτερο του κηρύσωσι. Μην ξεχάσετε αυτά που σας είπα. Εάν εμένα κυνήγησαν, δίωξαν, με έφυξαν, με σάβωσαν και εμάς διώξωσι. Και όσο τήρησαν τα δικά μου λόγια, άλλο τόσο όταν μιλάτε εσείς για μένα, θα εφαρμόσουν και τα δικά σας λόγια. Αλλά τα αυτά πάντα ποιήσουν σκηνή για το όνομά μου. Αλλά όλα αυτά θα σας κυνηγούν, διότι πιστεύετε στο όνομά μου και με αγαπάτε. Ότι ουκ είδες, διότι αυτοί δεν γνωρίζουν τον πέψαντά με. Διότι αυτοί δεν θα μάθουν και ούτε γνωρίζουν ποιος με έχει αποστείλει. Ημί ήρθον και ελάβησα αυτής αμαρτία μου κύκων. Εάν δεν είχα έρθει και δεν είχα κηρύξει, δεν θα είχαν αμαρτία. Νύτε πρόφαση μου κέρδουση περί της αμαρτίας αυτών. Τώρα για όσα πρόκειται να συμβούν και για όσα θα συμβούν σε όλους τους αιώνες, αμαρτία αυτή και πρόφαση δεν θα μπορούν να δικαιολογήσουν. Ο εμένης όμως να γνωρίζετε και τον πατέρα μου εσύ. Ή τα έργα μην επίησαν αυτής. Εάν δεν τους είχα κάνει όλα αυτά τα έργα, αουδής άλλος με πήγε, τα οποία κανένας άλλος δεν έχει κάνει πάνω στη γη, αμαρτία του Κύρα. Αν δεν είχα κάνει όλα αυτά και δεν τα έβλεπα, δεν θα είχαν αμαρτία. Τώρα όμως έχουν. Αλλά είναι να πληρωθεί ο λόγος εγγεγραμμένος εν τον νόμο αυτόν, ότι ενίσχυσαν με δωρεάν, ότι με ενίσχυσαν άδικα. Όταν δε έρθει ο παράκλητος, ο εκομπέμψο ημί παρά τον πατρός μου, όταν έρθει ο παράκλητος, τον οποίο εγώ θα στείλω εκ μέρους του πατρός μου, το πνεύμα της αληθείας, ο πατρός εκπορεύεται, το οποίο εκπορεύεται μόνο από τον πατέρα, εκείνος μαρτυρήσει περί μου. Εκείνος θα σας δώσει και θα πληροφορήσει τις καρδιές σας ποιος εγώ πραγματικά είμαι. Και εμείς δεν μαρτυρείτε και εσείς δεν θα ομολογείτε ότι απ' αρχής με τεμού εστέ, ότι από την αρχή ήσασταν μαζί μου και με αγαπήσατε. Ταύτα λελάλητα εμεί ή να μη σκανδαλιστείτε. Σας τα λέω λέει από τώρα για να μη σκανδαλιστείτε. Γιατί θα σκανδαλιστώ. Τι σημαίνει θα σκανδαλιστώ. Ότι θα κλονιστεί η πίστη τους. Σκάνδαλο είναι όταν κλονίζεται με κάτι η πίστη. Όταν κλονίζεται με κάτι η πίστη και φεύγουν από την ορθόδοξη πίστη, τότε είναι σκάνδαλο. Και επειδή θα έβλεπα τον Ιησού επάνω στο σταυρό, θα τον έβλεπα αδύναμο ως άνθρωπο να συλλαμβάνεται, θα τον έβλεπα να φραγγελώνεται, θα τον έβλεπα με τον κάθινο στεφάνι χωρίς να έχει καμία εξουσία. Αυτό το πράγμα, αδελφοί μου, ήξερε ο Χριστός ότι θα τους κλονίσει. Γιατί από τη μια τους λέει ότι εγώ είμαι ο Γιαχβέ, που μπορώ με το δαχτυλάκι μου να πουνήσω τα σύμπαντα και να κατέβουν άγγελοι και αρχάγγελοι, τον έβλεπα να περπατάει πάνω στα νερά, τον έβλεπα πέντε ψωμιά και δύο ψάρια να τα φυξάνει, έβλεπα να ανασταίνει νεκρούς, έβλεπα τόσα πράγματα να γίνονται, ξαφνικά θα τον δουν ένα δύναμο ανθρωπάκι. Και γι' αυτό λέει σας τα λέω ότι θα συμβεί, ώστε όταν γίνουν να ξέρετε ότι το πάθος είναι εκούσιο. Τι σημαίνει είναι εκούσιο το πάθος? Να ξέρετε ότι θα τους αφήσω να μου τα κάνω. Θέλω και θα τα πάθω, διότι πρέπει να σώσω εμάς. Γιατί πρέπει να σε σώσω. Γιατί είστε τα παιδιά μου, είστε οι φίλοι μου, είστε εσείς που με αγαπήσατε και σας αγάπησα. Και γι' αυτό θυσιάζω. Και τέτοια θυσία κανένας άλλος δεν την έκανε για εσάς. Γι' αυτό λέει μη σκανδαλιστείτε όταν θα δείτε όλα αυτά. Από συλλαγόγους του Ιησούς ημάς. Θα σας κάνουν από τη συλλαγωγή, από την εκκλησία, θα σας διώξουν τότε. Αλλά έρχεται η ώρα, είναι απάσω από κτήνας ημάς, δόξη λατρεία προσφέρει το Θεό. Αλλά να γνωρίζετε ότι θα έρθει μια ώρα. Όλοι αυτοί που κυνήγησαν όλους τους Αγίους μας, όλοι αυτοί που κυνήγησαν τον Χριστό μας, όλοι αυτοί που εδίωξαν την εκκλησία του Χριστού, θα έρθει η ώρα που θα πέσει κάθε ουράνιο και επίγειος και κατακόνιος δύναμης
και να προσκυνήσει και να πει «Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν». Θα είναι η ώρα που θα προσκυνήσουν, θα είναι η ώρα που θα ανακαλύψουν όλοι ποια είναι η πραγματική αλήθεια. Και τα αυτά όλα, Ιησούς είναι μην, και όλα αυτά θα σας τα κάνουν, θα σας κυνηγήσουν, ότι ουκ έγνωσαν τον Πατέρα, διότι δεν πληροφορήθηκαν ποιος είναι ο Πατέρας, ούτε ποιος είμαι εγώ, γι' αυτό θα κυνηγήσουν εσάς. Αλλά τα αυτά λελάδικα ημίν, ή τα όταν έρθει, όταν είναι, όταν έρθει η ώρα, μνημονεύεται αυτόν όν εγώ ήμουν ημίν, ώστε όταν αρχίσουν να σας διώκουν και να σας κυνηγάνε, σας τα λέω από τώρα, ώστε να τα ξέρετε ότι θα σας συμβούν. Τα αυτά δε ημίν εξ αρχής σου κύπων, ότι με θυμών ημίν. Και αυτά όλα δεν σας τα είπα από την αρχή, γιατί ήμουν εγώ μαζί σας. Και ως φίλος, ως πατέρας, ως αδελφός, σας προστάτευα. Κανένας δεν μπορούσε να σας κάνει κακό. Αλλά σας τα λέω τώρα. Νην δε υπάρχω προς τον Πέμψαντά μου. Τώρα δεν πηγαίνω προς εκείνον που με έστειλε πάνω στη γη. Και ουδείς εξ ημών ερωτά που υπάρχεις. Και κανείς δεν με ρωτά που πηγαίνεις. Αλλά ότι τα αυτά λελάδικα ημίν, η λύπη πλήρω και ημών την καρδία. Αλλά λυπηθήκατε, βλέπω τα πρόσωπά σας. Τα βλέπω στεναχωρημένα, επειδή σας είπα τι μέλη γενέστε. Αλλά εγώ την αλήθεια σας λέω, την αλήθεια λέω ημίν. Συμφέρει ημίν να εγώ απέλθω. Σας συμφέρει να φύγω εδώ από τη μέση. Εάν πάρε εγώ μη απέλθω, εάν εγώ δεν φύγω, ο παράκτητος σου κελέψεται προς εμάς. Δεν θα έρθει το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ο παράκτητος δεν θα έρθει. Εάν δεν πορευθώ, εάν όμως πάρω, πέμψω αυτόν προς εμάς, θα τον στείλω. Ο ελθόν εκείνος ελέγξει τον κόσμο περί της αμαρτίας. Όταν έρθει ο παράκτητος το τρίτο, θα ελέγξει τον κόσμο για όλες τις αμαρτίες του. Κάναμε εις βάρος μου και εις βάρος των πιστών και για όσα γίνανε και είναι αμαρτωλά. Θα ελέγξει περί δικαιοσύνης το ότι αδίκησαν εμέν των μόνων δίκαιων και περί της κρίσεως. Και θα ελέγξει και θα καταργήσει τον διάβολο, το πνεύμα της αληθείας. Και γι' αυτό ο διάβολος κατηργήθηκε, αδελφοί μου. Όπως σας έλεγα σε μια ομιλία περί του Πάπα, περί της Αποκαλύψεως που κάναμε το θηρίο, η Αποκάλυψη και ο Πάπας, εκεί που λέει το θηρίο, ο ίν, ουκ έσυ, αλλά ξαναέρχεται. Το θηρίο λέει δεν ήταν, ήταν, αλλά δεν είναι. Είναι αυτό που λέει πριν της κρίσεως εδώ. Έχει καταργηθεί, κρίθηκε και καταργήθηκε ο διάβολος. Αλλά θα επανέλθει όταν ο Χριστός τον αφήσει πάλι. Και είπαμε θα είναι στο πρόσωπο του Αντιχρίστου. Περί αμαρτίας μεν, θα ελέγξει τον κόσμο ότι ου πιστεύουσι εις εμέ, ότι δεν με εμπίστευσαν. Περί δικαιοσύνης δε, ότι προς τον Πατέρα μην υπάγω και ου κέπτη θεωρείται μεν. Και θα τους ελέγξει με δικαιοσύνης, διότι εγώ στάθηκα και υπάγω προς τον Πατέρα μου και αδίκως έκαναν ό,τι έκαναν. Περί δε της κρίσεως, ότι ο άνθρωπος του κόσμου του κέπτεται. Αυτό ακριβώς που σας είπα. Ότι κρίθηκε ο άνθρωπος του κόσμου. Ο διάβολος κρίθηκε και τελείωσε με τη σταύρωσή μου και την ανάστασή μου. Έχει πολλά, έχω λέει μνήμη, αλλά ουδή να σκευαστάζει κάτι. Έχω λέει πολλά ακόμα να σας πω, αλλά δεν δίναστε να τα αντέξετε τώρα ακόμα. Όταν δε έρθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Όταν δε έρθει το Άγιο Πνεύμα, εκείνο θα σας μιλήσει περί της αληθείας. Βλέπουμε λοιπόν, αδελφοί μου, συνεχίζει ακόμα το κείμενο, το οποίο θα ακούσουμε, έχει άλλες 2-3 σελίδες, διαβάσαμε τις 3, έχουν μείνει άλλες 3 σελίδες του Ευαγγελίου, για να ολοκληρώσουμε, να ακούσουμε το τι είπε ο Ιησούς στους μαθητές του, και διαμέσου των μαθητών του σε όλους εμάς. Διότι παρακάτω θα ακούσουμε που θα πει ότι όσα λέγω για εσάς ισχύουν και για όσους θα με αγαπήσουν και θα πιστέψουν σε μένα στο μέλλον. Άρα τα αυτά ισχύουν και για εμάς. Δεν ισχύουν μόνο για τους μαθητές
τους πρώτους τους 12. Και γι' αυτό, αδέρφια μου, σας διαβάζω και σας ερμηνεύω αυτό το τόσο σοβαρό Ευαγγέλιο, το τι είπε ο Ιησούς προς τον παθόμενο. Και είδαμε λοιπόν πόσα μηνύματα έχει. Ένα είναι το βασικό μήνυμα που θα έλεγα. Να μείνουμε μαζί. Να μείνουμε μαζί. Γιατί τα λέει όλα αυτά και βγάζει ένα πόνο να το δείτε. Μέσα από όλα αυτά βγαίνει ένας πόνος, αδελφοί μου, από την ψυχή μου. Όταν λέει εγώ σας δίδαξα, μείνατε με μη. Μην αγκαταλείψετε. Μην μείνετε μόνοι. Γιατί. Γιατί ήδη προβλήμων αυτό ο Ιούδας είχε φύγει. Ήδη ένας εκ των μαθητών του τον είχε προδώσει. Τον είχε καταλήψει. Για 30 αργύρια, για ένα μικρό εξεταιριστικό ποσό, πούλησε τον διδάσκαλό του. Και ο ίδιος Χριστός μας το ήξερε, ότι πουλήθηκε και ήξερε που πήγαινε ο Ιούδας. Και γι' αυτό του είπε στο μυστικό δείπνο, αυτό το οποίο έχεις να κάνεις, πήγαινε και κάτω γρήγορα να τελειώνουμε. Και οι μαθητές τότε δεν κατανόησαν. Νόμιζαν ότι ο Χριστός έστειλε τον Ιούδα να πάει σε κάποια δουλειά, κάποια εργασία που είχε να θέσει. Γιατί αν τον γνώριζαν, να είστε σίγουροι ότι οι μαθητές θα τον είχαν κανονίσει. Εδώ ο Πέτρος έβγαλε το μαχαίρι και έκοψε το αυτοί του μάτου. Αν ήξερα τι πήγαινε να κάνει ο Ιούδας, θα τον είχαν σταματήσει κι άλλοι. Ο Χριστός όμως γνώριζε. Και αυτό, αδέρφια μου, ήταν ένα καρφί μεγάλο μέσα στην καρδιά. Ήξερε και γι' αυτό ότι προδίδεται και γι' αυτό πονάει. Γι' αυτό θα δούμε παρακάτω ο Χριστός μπαίνει στον κήπο της Γεστημανή και αρχίζει και προσεύχεται. Η δε αγωνία του λέει και τα δάκρυά του πέφτουν κάτω ως πρόβοι αίματος. Πέφτουν κάτω σαν σταγόνες μεγάλες αίματος. Τα δάκρυά του και ο υδρότος. Και για ποιους αγωνιά. Δεν αγωνιά για το πάθος που θα περάσει. Δεν σκέφτεται το πάθος. Σκέφτεται και θα το δούμε την επόμενη φορά όλους εμάς αδελφοί μου. Μπορεί το επόμενο κίνημα να έγινε στην Ανάσταση. Αλλά αξίζει όμως. Γιατί η Ανάσταση ο χριστιανός γιορτάζει κάθε Κυριακή. Και κάθε Κυριακή είναι Πάσχα για τον χριστιανό. Και για το κάθε Κυριακή έχει το δικαίωμα η Εκκλησία να ψάχνει τον Χριστό σαν έρθει. Και μπορεί να το ψάχνει όταν θέλει η Εκκλησία. Κάθε φορά που θέλει ο Χριστιανός να λέει ο Χριστός Ανέστη την Κυριακή. Διότι κάθε Κυριακή είναι Πάσχα, Κυρίου Πάσχα. Άσχετο το ότι εκπορήσει και μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Και γι' αυτό έχει πάρει, η Κυριακή έχει πάρει το όνομα του Κυρίου μας. Αλλά βλέπετε ότι φτάσαμε στο σημείο οι τράπεζες να δίνουν οι τραπεζίτες εντολή. Ο Τόμψον, ο Σόιμπλε και όλοι αυτοί οι παλιά άνθρωποι οι οποίοι δείχνουν χειρότερα από τον Χίτλερ, να έρχονται να καταργήσουν την ημέρα του Κυρίου και να την κάνουν εργάσιμη, γιατί θέλουν, γιατί περισσότεροι εξ αυτών είναι σιωνιστές και ανήκουν και καταγωγής Εβραίοι, οι οποίοι μισούν όμως τον Χριστό, οι οποίοι φθονούν τον Χριστό και γι' αυτό φθονούν την ημέρα του Κυρίου και θέλουν τα παιδιά του Χριστού μας να τα βλέπουν να εργάζονται. Και το είπε η Τρόικα, την επόμενη φορά που θα έρθω θα συζητήσουμε πώς θα αποφύγουμε τη φοροδιαφυγή. Ετοιμαστείτε για το τσιπάκι. Ετοιμαστείτε. Ο μόνος τρόπος για να αποφευθεί η φοροφυγή είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση μέσω ενός μικροτσιπ. Ετοιμαστείτε αδέρφια μου να καταργήσουν όπως είπε, να συζητήσουμε και την ημέρα της Κυριακής. Ετοιμάζονται να καταργήσουν και την ημέρα της Κυριακής, αδελφοί μου. Ενώ την ίδια ώρα ετοιμάζονται να χτίσουν ένα τζαμί στο Μωάμεθ. Την ίδια ώρα ετοιμάζονται να χτίσουν ένα τζαμί στο ψεύτικο Θεό το Μωάμεθ. Και να ξανακούσουμε πάλι από τους μιναρέδες στο Χόντζα. Λέτε και βρισκόμεθα τα χρόνια της τουρκοκρατίας. Ας ανοίξουν την Αγία Σοφιά για να τις ανοίξουμε και εμείς στο τζαμί. Ο νόμος αυτός λέει της ισονομίας. Δώστε μας την Αγία Σοφιά να σας φτιάξουμε και εσάς ένα τζαμί. Αλλά το κάνουμε, δεν το κάνουμε.
Η Ελλάδα σταυρώνεται. Οι χριστιανοί σταυρώνονται. Οι πιστοί υποφέρουν. Και θα φτάσουμε με τον ερχομό του Αντιχρίστου και στο διωγμό. Στο διωγμό του αίματος. Και γι' αυτό ο Χριστός μας προετοιμάζει. Μείνατε με μη, διότι μόνο τότε θα μπορέσουμε να εκδοκιμήσουμε. Εάν με αγαπάτε, τα σεντοντά σας εμάς στηρίζατε. Ας αγαπήσουμε τον Χριστό, γιατί Εκείνος πρώτος μας έδωσε αυτή την αγάπη και τον αγαπήσαμε. Ας κρατήσουμε αυτή την αγάπη στο πρόσωπό του. Ας το αποδείξουμε πράγματος το θέλημά του. Αυτό σημαίνει ο ποιόν τα έργα και τα σεντοντά μου. Αυτός που ακούει τις εντολές μου. Αυτός δηλαδή που κάνει το θέλημα μου. Αυτός που κάνει το θέλημα του Θεού. Αυτός αποδείχνει ότι πράγματι αγαπάει τον Θεό. Ας το αποδείξουμε αδέρφια μου πράγματος. Για να μπορέσουμε να εορτάσουμε πράγματι Πάσχα. Να μπορέσουμε να εορτάσουμε την Ανάσταση του Κυρίου μας. Και εμείς ώστε μαζί με τον Χριστό να δοξαστούμε και εμείς. Αμήν. Όχι. Όλοι μας. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.